με έρευνα αγοράς, η οποία όμως ξεκίνησε από τις γιορτές, συνεχίζουν τις βόλτες τους στους δρόμους της αγοράς της Δράμας. Οι πολίτες παράλληλα έχουν ξεκινήσει να κάνουν και κάποιες αγορές, καθότι έχει ξεκινήσει και η εκπτωτική περίοδος. Όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες, οι αγορές αυτές αρχικά είναι περιορισμένες. Αναμένεται να υπάρχει μια μικρή κορύφωση περίπου στο μέσο της εκπτωτικής περίοδου, ενώ φυσικά θα υπάρχει και μια πτώση προς το τέλος της. Η κίνηση οφείλω να ομολογήσω ότι είναι καλή, από την άποψη ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, ακόμα και την εορταστική, δεν υπήρχαν οι ανάλογοι τζίροι και η ανάλογη κίνηση, καταναλωτική κίνηση. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, αλλά μπορεί να είναι η αρχή, το ίμιση του παντός, αλλά από εκεί και μετά με μία μέρα δεν μπορεί να επέλθει η άνοιξη. Οπότε περιμένουμε ότι μέχρι τέλος των εκτόσεων, οι οποίες εκτόσεις τελειώνουν στις 29 Φεβρουαρίου, ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει έτσι καλή κίνηση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους τζίρους για να αποπληρώσουμε και τις υποχρεώσεις μας που πολλοί από εμάς κουβαλάμε και από το 2015 και να αγοράσουμε τα καινούργια μας προϊόντα. Έρευνα έκανε και πριν από τις γιορτές και βέβαια και τώρα ακόμη συνεχίζεται. Είναι λίγο επιφυλακτικός, ψωνίζουν βέβαια όμως και όλα. Όχι βέβαια όπως παλιά. Το θέμα είναι το οικονομικό που συνέχεια ζητάνε μεγαλύτερες εκπτώσεις. Όσοι και όπως και να κάνουμε, ζητάνε κάτι παραπάνω. Τα ποσοστά σε τι κυμαίνονται? Αρχίζουν από 20 και φτάνουν μέχρι 50. Μέχρι το τέλος της εκπτωτικής περίοδου περιμένετε να υπάρξει διαφοροποίηση στην κίνηση? Δεν το νομίζω να έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, όσο θα περνά ο καιρός θα πέφτει.